ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά σήμερα την εκπομπή, με κάτι πολύ ενδιαφέρον, με κάτι πολύ ευχάριστο για μας, καθώς ένας αθλητής του Άρη σε ένα από τα τμήματά του διαπρέπει και επειδή είναι και πολύ μικρός έχει όλο το χρόνο μπροστά του και το περιθώριο να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο και να χαρίσει επιτυχίες στο σύλλογο. Μιλάμε για τον Πέτρο Σκαφιά, τον οποίο έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο, αθλητή του kickboxing του Άρη, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει και σε ένα event πολύ σημαντικό για την πόλη και για το άθλημα γενικότερα εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, και με την ευκαιρία αυτού του τουρνουά που διεξάγεται στην πύλη Αξιού, και θα μας πει περισσότερα ο Πέτρος σε λίγο, θα συζητήσουμε και για αυτό το άθλημα, για να το μάθει και λίγο ο κόσμος, να ξέρει ότι ο Άρης έχει και ένα τμήμα kickboxing που μάλιστα τα πηγαίνει πολύ καλά, να μάθει για το άθλημα και γενικότερα, εφόσον θέλει, να παρευρεθεί και σε αυτό το event που διοργανώνεται το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Πέτρο, καλημέρα. Από το Λίμπερο, καλημέρα και από μένα. Ξέρεις, τον πολύτο κόσμο, τώρα το kickboxing δεν είναι και το πιο διαδεδομένο άθλημα, δεν είναι και πολύ εξοικειωμένος. Αν εξαιρέσει κανείς το Ζαμπίδι, τον οποίο λίγο πολύ όλοι μας γνωρίζουμε, δεν ξέρω αν πολλοί γνωρίζουν στον Άρη ότι υπάρχει και τμήμα kickboxing στο σύλλογο. Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα τόσο πολύ, δεν είναι τόσο διαδεδομένο το άθλημα. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει μια άποψη πως είναι κάπως βάρβαρο, αλλά δεν είναι έτσι. Δηλαδή, το συνδέει με το ξύλο, ναι. Ναι, ακριβώς. Όπως έχετε δει και ο Ζαμπίδης και πολλοί άλλοι αθλητές, σίγουρα είναι κάποια χτυπήματα θα υπάρξουν σε επαγγελματικούς αγώνες, αλλά ως άθλημα εκτόνωση πολλά ακόμα είναι καλό, πιστεύω. Θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε. Σε τι συνδυασμός είναι το kickboxing, box και... Είναι συνδυασμός box και taekwondo. Box και taekwondo, μάλιστα. Δηλαδή χτυπήματα με πόδια και με χέρια. Μάλιστα. Κικ, κλωτσιά και box. Ναι, kickboxing. Και τα δηλαδή, και κλωτσιά και γροθιά. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο από το πώς ξεκίνησες εσύ να ασχολείσαι με αυτό το άθλημα. Λοιπόν, εγώ ξεκινήσα από μικρή ηλικία. Τώρα είσαι, μας έλεγες έξω. Τώρα είμαι 20 χρόνια ακριβώς. Για να ξέρει και ο κόσμος και ενδεχομένως κάποιοι οικογενειάρχες, αν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους, περίπου σε ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσουν. Εγώ έχω αρχίσει από μικρή, σχεδόν 12, αρκετά μικρή ηλικία. Εμένα μ' άρεσε από μικρός. Θυμάμαι δηλαδή αυτό ήταν το όνειρό μου από μικρός. Ναι. Εκτός του ότι κάποτε σίγουρα έπαιζα μπάλα, έκανα και άλλα αθλήματα. Καλά, όλοι λίγο πολύ παίξαμε. Αλλά αυτό με κατέκτησε. Άρχισε την κλωτσιά με την μπάλα. Ναι. Και συνέχισα με τα χέρια. Έτσι ακριβώς. Στη φωτογραφία πιο μεγάλος φαίνεσαι πάντως. Εδώ βλέπω τη φωτογραφία από το τουρνουά το Scorpion που θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Θα πούμε παρακάτω και θα δώσουμε και προσκλήσεις για να πάτε να δείτε από κοντά την προσπάθεια των αθλητών και βέβαια του αθλητή του Άρη, αλλά και των άλλων αθλητών. Πες μας καταρχήν, τι ακριβώς θα γίνει εδώ, αυτό το Σάββατο θα γίνει καταρχήν, έτσι. Ακριβώς, ναι. Είναι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου στην πύλη Αξιού. Η είσοδος ανοίγει από τις 5 η ώρα. Είναι μια καλή διοργάνωση, πολύ καλή. Και να αναφέρουμε ένα μεγάλο όνομα MMA που θα έρθει. Είναι ο Φέντορ Εμιλιανέγκο, τιμή μας. Και εγώ προσωπικά χαίρομαι που θα το δω πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν ξανά υπάρξει αυτή η ευκαιρία. Όσοι ασχολούνται με το άθλημα. Είναι μεγάλο όνομα δηλαδή. Ναι, είναι το μεγαλύτερο πλέον στη γη που υπάρχει. Α, ναι, είναι παγκόσμιο. Είναι παγκόσμιο, ναι. Μάλιστα. Και θα υπάρξουν και άλλοι αθλητές Έλληνες όπως ο Γιάννης Σοφορίδης, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Βασίλης Κακαρίκος, βορειοελλαδίτες και οι τρεις. Αυτό το event βασικά έχει πιο πολλούς αθλητές από τη Βόρεια Ελλάδα, γι' αυτό θα διεξαχθεί κιόλας εδώ. Και να προβληθούν κιόλας οι βορειοελλαδίτες αθλητές, γιατί συνέχεια ακούμε... Για τους Αθηναίους. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Εμάς είναι καθήκον μας να προβάλλουμε τους βορειοελλαδίτες αθλητές και ειδικά τους αθλητές του Άρη, γι' αυτό σε φιλοξενούμε κιόλας. Είναι show επίδειξης κατά κάποιο τρόπο αυτό, ένα event επίδειξης, έτσι ένα... Είναι μια επαγγελματική βραδιά που αφορά αθλητές επαγγελματίες και πιστεύω πως θα είναι πολύ ωραία. Δεν είναι βάρβαρο άθλημα, δηλαδή όσοι είναι επαγγελματίες πλέον. Προσφέρουν ένα show που δεν είναι βάρβαρο, να το θέσω έτσι. Και ξεκινάει από τις 5 και πάει μέχρι τις 10 η ώρα, ας πούμε.
Ναι, ξεκινάει μέχρι από τις 5 και ανάλογα τώρα με τα μάτς που θα διεξαχθούν, πώς θα βγουν οι αγώνες, τα νοκάουτ αν θα υπάρξουν, mm-hmm. μπορεί να τελειώσει πιο νωρίς, πιο αργά. Ανάλογα πώς, δηλαδή, ανάλογα, υπάρχει διάρκεια, ναι, στο παιχνίδι, πώς ακριβώς είναι. Ναι, είναι 3 round από 3 λεπτά. 3 round από 3 λεπτά και δηλαδή κερδίζεις και στα σημεία. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πρόσφατα είδα που αγωνίστηκε στην Αθήνα, και ενώ έμεινα με την αίσθηση ότι είχε λήξει ισοπαλία, μετά από 2 μέρες έχασες. Λοιπόν, ναι. Πώς γίνεται αυτό? Αυτό δεν το έχω ξαναδεί, μετά από 2 μέρες να γάνεις. Αυτό, ναι, ούτε εγώ το έχω ξαναδεί, ούτε στην Ελλάδα, ούτε πουθενά στο εξωτερικό. Ήταν στο EFL στην Αθήνα. Ναι. Να μας εξηγήσεις και τους όρους. Το EFL ποιο είναι? Λοιπόν, το EFL είναι μια διοργάνωση που γίνεται από τον κύριο Κωνσταντινίδη και Στέφανο Κωνσταντινίδη, και έπαιξα MMA πρώτη φορά, ήταν ο πρώτος μου αγώνας. MMA τι είναι? MMA είναι Mixed Martial Arts λέγεται στα αγγλικά, που σημαίνει ανάμεικτες πολεμικές τέχνες, mm-hmm. δηλαδή πάλι, τζούντο, όλα μαζί. Όλα δηλαδή μαζί, ναι. Και ήταν πρώτη μου φορά, καλή εμπειρία, ωραία, χάρηκα που έπαιξα, αλλά δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα, δηλαδή πιστεύω ότι ήταν... Θα το θέσω δίκαιο το αποτέλεσμα το πρώτο, αλλά πολύ άδικο δηλαδή αυτή η εξέλιξη. Για να ξέρει και ο κόσμος, αγωνίζεσαι με έναν αθλητή, με ποιον? Παναγιώτη Στρουμπούλη, μεγάλο όνομα, καλός αθλητής. Μάλιστα, ένα από τα μεγάλα ονόματα. Αγωνίζεσαι, διαβάζουμε, μαθαίνουμε όλοι από τα εξειδικευμένα και όλα, έτσι, κάποια site που υπάρχουν εξειδικευμένα, ότι ήρθατε ισόπαλοι. Στα σημεία ισοπαλία. Ναι, ακριβώς. Και ναι, μετά από 2 μέρες, επειδή το παρακολουθούσα κιόλας, εγώ βλέπω ότι έχασες. Από τι, ναι, ποιος το αποφάσισε αυτό, κάποια επιτροπή, κάτι... Λάθος της γραμματείας, είπανε. Ότι έγινε λάθος της γραμματείας, ναι, 2 μέρες μετά. Είναι κάτι σαν τον ΠΑΟΚ στα χαρτιά, το συγκεκριμένο μάλλον. Να κερδίσει το μάτς στα χαρτιά. Εκεί, ναι, εκεί δεν ισχύει, φαίνεται του, μετά την απομάκρυνση του ταμείου, δεν λάθος αναγνωρίζεται. Το λάθος το βρήκε 2 μέρες μετά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι η εμπειρία. Ήταν η εμπειρία που έζησε, ναι, όπως μας είπες. Ήταν η πρώτη σου τέτοια διοργάνωση, από τις πολλές που θα ακολουθήσουν. Έχεις παίξει και στο εξωτερικό ή ακόμη μόνο στην Ελλάδα? Όχι, ακόμη όχι, προσφανώ δεν έχω παίξει στο εξωτερικό. Ελπίζω να παίξω σύντομα. Να πούμε για όσους ενδιαφέρονται, γιατί ήρθε και μήνυμα τώρα στο κινητό μου για τα εισιτήρια και τα λοιπά. Αν δεν κάνω λάθος είναι 13 ευρώ το εισιτήριο, η, ναι, προπόληση. Ναι, προπολούνται, ναι, 13 ευρώ και την ημέρα του αγώνα θα έχουν στην είσοδο 17 ευρώ και αυτό δεν ήταν... Ναι, άρα θα είναι καλύτερο να τα προμηθευτείτε από τον, ναι, Ερασιτέχνη, μπορείτε να τα πάρετε, τα γραφεία του Ερασιτέχνη, 13 ευρώ και από το τμήμα kickboxing του Ερασιτέχνη Άρη το απογευματάκι μετά τις... ώρα, μετά τις 7, μετά τις... Ναι, μετά τις 7 μέχρι τις 9 η ώρα. Με 7 με 9 είναι κάτω από τη θύρα 1 ο χώρος που αθλούνται οι αθλητές του Άρη. Και αν δεν κάνω λάθος, για το συγκεκριμένο event του Σαββάτου υπάρχει προπόληση εισιτηρίων και από το Super 3, γιατί υπάρχει ανακοίνωση σχετική. Οπότε μπορείτε να τα προμηθευτείτε στην Πύλη Αξιού. Επαναλαμβάνουμε, είναι το event. Εσύ κανονικά με τα χρώματα του Άρη αγωνίζεις, έτσι? Βέβαια. Κανονικά. Υπάρχει και τμήμα. Έτσι, σας έχω δει όλους. Πόσα παιδιά είστε? 5-6 έχω δει σίγουρα σε φωτογραφίες πάντως. Λοιπόν, είμαστε αρκετοί. Είμαστε καμιά 25 άτομα που γυμνάζονται. Εγώ έτυχε και έχω κάνει μερικούς αγώνες. Με έχει βοηθήσει ο δάσκαλος, με έχω προχωρήσει λίγο παραπάνω. Αλλά πιστεύω πως είναι και μερικοί άλλοι αθλητές που αξίζουν πολλά ακόμα. Απλά είναι λίγο μικρότεροι. Και... Α, είναι πιο μικρή από σένα, ναι, τα υπόλοιπα. Είναι στα πρώτα τους δηλαδή βήματα. Πιστεύω θα προχωρήσουν πολύ. Μάλιστα. Είναι καλή αθλητή. Ποιος είναι ο δάσκαλος, είναι ο Στέλιος? Ο δάσκαλος μας είναι ο Στέλιος Στέμπης. Είναι πολύ καλός δάσκαλος, πολύ καλός άνθρωπος, τον σέβομαι. Και πιστεύω με βοηθάει πάρα πολύ και εγώ με το, από τη δική μου μεριά προπονούμε πολύ. Πόσες ώρες πρέπει να... Τώρα για την προετοιμασία μου κάνω 2 προπονήσεις ημέρα. Καμιά φορά και 3, αλλά τώρα αυτή τη βδομάδα δεν το αντέχει ο οργανισμός μου. Θα πρέπει λίγο να χαλαρώσει γιατί έρχεται και ο αγώνας μου. Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό όπως πάντα. Το με ποιον θα παίξεις, θα το ξέρεις εκείνη την ημέρα? Το ξέρω τον αθλητή. Α, το ξέρεις από τώρα? Ναι, το ξέρω κιόλας προσωπικά. Είναι καλό παιδί, τον έχω συναντήσει.
Τον σέβομαι. Καλό παιδί, δυσκολεύεται να παίξει. Όχι, είναι απλά ένα άθλημα. Δεν είναι ξύλο, δεν το βλέπω έτσι. Είναι απλά ένα άθλημα. Καλά κάνεις και το διευκρίνεις. Εμείς πλάκα κάναμε, αλλά γενικά αυτά τα αθλήματα, ξέρεις, είναι θετικό να τα δίνουμε στη σωστή διάσταση, ώστε και τα νέα παιδιά. Γιατί υπάρχουν πολλοί. Εγώ είμαι γονιός. Ας πούμε, θα το σκεφτόμουν, θα ρωτούσα. Έχω δύο κοριτσάκια και ένα γιο. Το γιο, ας πούμε, θα έλεγα. Πού να τον πάω τώρα εκεί πέρα να κάνει τι. Τι θα συμβουλεύει ένα γονέα που έχει ένα παιδί. Καταρχήν, από ποια ηλικία μπορούν να φέρουν οι γονείς τα παιδιά τους να ασχοληθούν με το kickboxing. Για παράδειγμα, εμένα ο ανιψιός μου κάνει ταϊκβοντό από μικρή ηλικία. Λοιπόν, το ταϊκβοντό μπορεί να αρχίσει και από πολύ μικρή ηλικία, γιατί δεν έχει δυνατά χτυπήματα να το θέσω, αλλά ούτως ή άλλως οι προπονητές ξέρουν τι να κάνουν στα παιδιά. Δεν θα βάλουν τα παιδιά να χτυπηθούν μεταξύ τους. Mm-hmm. Το μόνο σίγουρο. Αλλά εγώ θα πω στον κάθε γονέα να ακολουθήσει τη γνώμη του παιδιού, ό,τι αρέσει το παιδί. Θα έλεγα να μην σταματήσει το όνειρο του παιδιού, γιατί και το δικό μου όνειρο ήταν αυτό. Mm-hmm. Αν και ο πατέρας μου είχε άλλη τώρα τι λέει? Ιδέα, γνώμη. Τώρα χειροκροτεί. Τώρα δεν ξέρω ακόμα τι λέει. Θέλω να τον κάνω να πιστέψει ότι ήταν καλή επιλογή μου. Φτιάξε τον κόπο. Ναι, ναι. Δεν έρχεται δηλαδή να παρακολουθήσει. Ήρθε. Στην Αθήνα ήρθε, με στήριξε, τον ευχαριστώ. Άρα θα έρθει και το Σάββατο. Ναι, θα έρθει. Και δεν μου λες, στους αγώνες που συμμετέχετε, έχετε, Πέτρο, και κάποια έπαθλα, είναι χρηματικά, τι ακριβώς σημαίνει σε αυτά τα event που συμμετέχετε? Λοιπόν, υπάρχουν έπαθλα όπως η ζώνη, δηλαδή ο καλύτερος αθλητής, δηλαδή, κάθε διοργάνωσης. Υπάρχει και ένα χρηματικό έπαθλο σε επαγγελματικούς αγώνες, όπως είναι αυτός, το Scorpions, και πιστεύω πως ένας αθλητής δεν είναι αθλητή για το χρηματικό έπαθλο, ναι, όσο για αυτό που του αρέσει να κάνει, όπως και εγώ. Mm-hmm. Αλλά ναι, όταν το βλέπεις όμως επαγγελματικά, ασχολείσαι, ναι, επαγγελματικά, έπειτα, δεν μπορείς βέβαια να... Πρέπει να έχεις κάποιο εισόδημα. Mm-hmm. Ο Ζαμπίδης, για παράδειγμα, που το ξέρει όλος ο κόσμος, αυτός έχει πάρει και ζώνες από ό,τι ξέρω. Ναι, έχει πάρει παγκόσμια πρωταθλήματα. Mm-hmm. Αυτός είναι από τους καλύτερους στην κατηγορία του παγκοσμίως. Είναι ανάλογα με τα κιλά, όπως είναι. Ναι, ναι, είναι με τα κιλά. Εσύ πόσα είσαι? Εγώ παίζω στα μείον 84 κιλά. Στα μείον 130 δεν έχετε. Έχει το σούμο. Έχει και σούμο και heavyweight. Α, έχει και τέτοια. Βαρέμ βαρό, ναι. Εσύ δηλαδή κάνεις και, είπες ότι συμμετείχες και σε αυτό το mixed στην, ναι, Αθήνα. Ναι. Κάνεις δηλαδή και άλλα αθλήματα παράλληλα? Λοιπόν, επειδή τέθηκε ότι έκανα εγώ την πρόκληση στον αθλητή αυτό, μου έγινε εμένα η πρόσκληση να παίξω με αυτόν τον αθλητή και δέχτηκα. Μου έγινε με ένα μήνα πριν και εγώ δεν είχα ιδέα από πάλι από αυτά, από το έδαφος. Έκανα με ένα μήνα προπόνηση, κατέβηκα και πιστεύω ότι καλά τα πήγα, δεν ξέρω. Τα πήγα καλά. Α, δηλαδή, αν εσύ και... τώρα αρχίζεις δηλαδή και όλα τα υπόλοιπα αθλήματα αυτά, ναι, το μίξ. Εγώ ασχολούμαι από μικρός, δηλαδή από τότε που άρχισε με το kickboxing. Και τώρα κάνεις και... Το MMA το γύρισα εδώ και δύο μήνες πάνε. Μάλιστα. Που έχω αρχίσει. Εντάξει, υπάρχουν αγώνες αποκλειστικά για kickboxing. Ναι, βέβαια. Όπως, ναι, όπως είναι και αυτό. Εσένα ο επόμενος στόχος ποιος είναι τώρα? Έχεις θέσει, φαντάζομαι, κάποιο προσωπικό στόχο? Βέβαια, έχω θέσει, βέβαια. Προς το παρόν θέλω να κάνω σταθερά βήματα. Θέλω να αποδείξω εδώ στην Ελλάδα ότι είμαι, ότι αξίζω. Να. Εδώ στην Ελλάδα. Για να βγω και στο εξωτερικό ως ένας αθλητής που αξίζει να βγει στο εξωτερικό. Όχι επειδή θα βγω στο εξωτερικό επειδή θα με βοηθήσει ο κάθε ένας διοργανωτής. Θέλω να αποδείξω εδώ στην Ελλάδα ότι είμαι αρκετά καλός σε αυτό που κάνω. Υπάρχει κάποια ομοσπονδία στην οποία είναι γενικά η ομοσπονδία στην οποία συμμετέχουν και τα άλλα, τα εκβοντό και τα λοιπά? Δεν υπάρχει κάποια ομοσπονδία. Υπάρχουν, αν και υπάρχουν ομοσπονδίες, αλλά δεν είναι πανελλήνιες όπως είναι το box και άλλα αθλήματα. Δεν έχουν την έγκριση. Δεν είναι πανελλήνιο. Ούτε είναι ολυμπιακό αθλήμα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Αν και λένε ότι θα γίνει. Μακάρι, εύχομαι να γίνει. Μάλιστα. Ναι, μακάρι, γιατί εντάξει, εμείς έχουμε βέβαια ένα γνωστό αριανό Ολυμπιονίκη στο Τάικβοντο,
τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Μακάρι αύριο μεθαύριο να μιλάμε και για σένα να, και για και τα χρώματα του Άρη να τιμήσεις και τα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Βλέπουμε ότι στην ανακοίνωση που έβγαλε και ο Ερασιτέχνης Άρης ότι λειτουργούν κανονικά και τα τμήματα του Ερασιτέχνης. Θα μας πεις δύο λόγια για κάποια παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν, να έρθουν, πού πρέπει να πάνε, στον Ερασιτέχνη Άρη, στο τμήμα στο δικό σας? Λοιπόν, εμείς κάνουμε κάθε μέρα προπόνηση από τις 7 μέχρι τις 9 η ώρα. Πιστεύω ότι όσοι είναι εκεί γύρω γύρω θα έπρεπε να έρθουν να δουν μία. Είδα κάτι βιντεάκια σας. Να δουν πώς είναι. Όχι εμένα, να δουν γενικά το σύνολο της ομάδας. Όχι, όχι. Έχω δει, νομίζω Στέλιος ο προπονητής έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο που είναι όλοι οι αθλητές που είστε παραταγμένοι στη σειρά. Πώς το λένε το. Σάκο. Το στο σάκο, αυτό το. Αυτό τρώει πολύ ξύλο ο σάκος. Ακετό. Αυτό δεν πειράζει. Αυτό είναι ωραίο για εκτόνωση. Αν έχει νεύρα. Αντέχει, ναι. Βέβαια. Έχει αυτό το άθλημα και εκτόνωση. Έχει πολλά καλά. Πιστεύω πως. Όχι επειδή είναι ο Άρης, απλά αυτός ο σύλλογος έχει πολλά άλλα καλύτερα που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό, στο kickboxing, γυμναστήριο και άλλα πολλά. Και θα υπάρχουν τμήματα από ό,τι είδαμε και για το mix, αυτό που λες με όλα μαζί τα αθλήματα. Ναι. Μπράβο. Και ένα ακόμα που το διάβαζα, περίμενα. Ελληνορωμαϊκή, ναι. Πάλι, μπράβο. Ναι. Θα υπάρχει και τέτοιο τμήμα δηλαδή. Βέβαια. Μάλιστα. Οπότε μπορείτε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνείτε και με τα γραφεία του Ερασιτέχνη Άρη. Όσον αφορά το τουρνουά, να δώσουμε και ένα τηλέφωνο στον αέρα 6955-35-27-28. Επαναλαμβάνω, 6955-35-27-28. Εμείς θα δώσουμε και ένα εισιτήριο εδώ προσφορά από το τμήμα του Άρη, από τον Ερασιτέχνη Άρη σήμερα, και θα δίνουμε μέχρι το Σάββατο κάθε μέρα και από ένα εισιτήριο για εσάς που ενδιαφέρεστε για το άθλημα να πάτε να παρακολουθήσετε, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο. Όχι μόνο ως Αριανοί, γενικότερα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το θέμα μας, όσοι ασχολείστε ή σας αρέσουν οι πολεμικές τέχνες, να βρεθείτε εκεί στην πύλη Αξιού. Ένα εισιτήριο θα το κληρώσουμε στο τέλος εκπομπής. Μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια FM και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ένα εισιτήριο που. Στην πύλη Αξιού θα γίνεται το τουρνουά το Σάββατο. 17 ευρώ κάνει κανονικά το εισιτήριο. 13 αν το αγοράσετε νωρίτερα από το Σάββατο. Αλλά θα το πάρετε δωρεάν εδώ από το Λίμπερο και το All About Άρης, προκειμένου να βρεθείτε και να παρακολουθείτε τις προσπάθειες και του Πέτρου και των άλλων αθλητών. Θα παλέψει και εκείνος που μας είπε το διάσημο όνομα? Όχι, δεν θα παλέψει. Να ποιος είναι. Φέντορ Εμιλιανέγκο λέγεται. Εμιλιανέγκο. Εμιλιανέγκο. Είναι Ρώσος, ναι, Ρώσος. Λίγο φυσιολογικό μου φαίνεται. Οι top, δηλαδή, οι elite αθλητές στο άθλημα ποιοι είναι? Ο ένας είναι αυτός που μας είπες. Είναι ανάλες στην κατηγορία του, είναι αυτός. Στη δικιά σου κατηγορία. Στη δικιά μου είναι ο Άντερσον Σίλβα. Είναι Βραζιλιάνος. Πολύ. Ακριβώς. Κάνουν και πως το καπαέρα. Καποέρα. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν κάνει, πως κάνει πολλά άλλα. Μοιάζει λίγο, μοιάζουν λίγο, δεν μοιάζουν λίγο? Στα μαλλιά, ναι. Γιατί δεν έχει κανένα. Αλλά στο χρώμα όχι. Πάντως εμείς, Χρήστα Θεά, προσπαθήσουμε να σηκώσουμε το πόδι. Έτσι, βλέπω μια φωτογραφία που το σηκώνουν εδώ. Πιστεύω ότι δεν θα ξανακατεύει το πόδι, θα μείνει εκεί. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Θέλει λίγη προπόνηση. Μπαίνετε σε κλουβί ή σε ρινγκ? Γιατί έχω δει, νομίζω τον ΟΤΕ έχει κάποια. Κάποιους αγώνες, είναι αυτό που βλέπουμε. Στο MMA μπήκα σε κλουβί, τώρα θα πω σε ring. Μάλιστα. Και κλείνει το κλουβί και για να κάνει και ατμόσφαιρα είναι αυτό. Ναι. Δεν ενδείκνεται για κλείνει το κλουβί. Για να μην φεύγουμε. Ο 055. Για να μην φεύγουμε. Δηλαδή πρέπει να μείνεις εκεί να χάσεις, δηλαδή. Δεν γίνεται άμα δεν μπορείς. Όχι, απλά από τις πτώσεις, δηλαδή σε ένα ring μπορεί να βγεις εκτός. Α, για να ξεκουραστείς, ναι. Ας πούμε. Και καλά ότι έπεσα, αλλά ξεκουράζομαι. Ναι, ακριβώς. Για να μην ο αθλητής βγει εκτός εδάφους, δηλαδή να μην πέσει κάπου, να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός, κάποιο τύχημα. Και γι' αυτό. Μάλιστα. Σημαντικό, σημαντικό. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να βρεθείτε όσοι μας ακούτε, να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες και του Πέτρου. Καλή επιτυχία από τον Κίτρινο Μαύρο. Αρμάγου. Τον ξέρεις, είναι αυτός, 055. Κιτρινόμορος Αρμάγος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιος είναι, τον ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο Στέλιος τώρα είναι καλός προπονητής. Ο Στέλιος είναι ο καλύτερος προπονητής.
Πολύ καλός άνθρωπος, τον σέβομαι, τον ευχαριστώ. Υπάρχει μια σχέση με τον προπονητή, πάντα σεβασμού. Δηλαδή, σίγουρα. Ας πω κάτι, εμείς τέτοια αθλήματα τα έχουμε περισσότερο, ξέρεις, από τη τηλεόραση κτλ. Υπάρχει όντως ανάμεσα στον αθλητή και τον προπονητή αυτός ο σεβασμός που βλέπαμε παλιά και στις ταινίες, σε τέτοιες περιπτώσεις έχετε όντως ένα τέτοιο αλληλοσεβασμό, μια τέτοια κατάσταση, ό,τι πει ο προπονητής είναι εντολή και τέλος, ή αμφισβητείτε κιόλας καμιά φορά, το λέει τι λες τώρα ή οτιδήποτε άλλο? Έτσι είναι, έτσι είναι. Άμα δεν υπήρχε αυτός ο σεβασμός, πιστεύω κάθε αθλητής δεν θα προχωρούσε. Έτσι είναι, ο προπονητής είναι, πρέπει να είναι το υπόδειγμα, πρέπει να είναι τα πάντα για τον αθλητή, δηλαδή έτσι όπως είναι ο Σέλης για μένα. Και όχι επειδή είναι ο Σέλης, απλά είναι καλό άτομο, όχι επειδή είναι προπονητής μου, απλά επειδή είναι αυτός. Σε προπονεί, η προπόνησή σου τι περιλαμβάνει? Προφανώς λοιπόν, φυσική κατάσταση. Και βέβαια, γυμναστήριο. Τρέξιμο, γυμναστήριο ναι, αλλά πιο λίγο. Κολύμβηση, τρέξιμο, crossfit, βάρη, πάλι τώρα πια πλέον. Crossfit κάνεις και με το Θανάση στο Ισιόπουλο? Κάνω και ατομική, κάνω και εκεί, κάνω παντού, ό,τι μπορώ. Και πάνω απ' όλα είσαι αθλητής από ό,τι καταλαβαίνουμε, σου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, 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 ασχολούμαι, λοιπόν, για να το πω επιτέλους, ασχολούμαι όλη τη μέρα με αυτό. Όλη τη μέρα. Το καταλάβαμε με τις τρεις προπονήσεις που είπες λίγο πριν. Ναι, πού να βρεις, θέλει να αφοσιωθείς, δηλαδή φαντάζομαι ότι έχεις θυσιάσει και κάποια πράγματα. Υπάρχουν, ναι, θυσίες, δηλαδή. Δεν βγαίνω τόσο πολύ, γιατί και εγώ βγαίνω σαν άνθρωπος. Καλά, εντάξει, άνθρωπος είσαι. Ναι, αλλά δεν βγαίνω τόσο πολύ. Κάνω προσέξτε διατροφή όλη μέρα. Σαν ακριβώς, λίγο, ναι. Πρέπει, θέλει. Θέλει διατροφή, αλκοόλ, ξέρω εγώ, και τα πράγματα. Όλα αυτά είναι, άμα θες να ασχοληθείς και εσύ είσαι πλέον σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο, όπως μας είπε, και θες να στοχεύεις και πιο ψηλά. Όπως όλα τα αθλήματα, θέλει να κάνεις και κάποιες θυσίες αναγκαστικά. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία φυσικά το Σάββατο στο τουρνουά και να σε δούμε και σε άλλα τουρνουά από εδώ και πέρα. Και η ευχή σου να πραγματοποιηθεί και να παίξει και στο εξωτερικό. Και είναι μια καλή ευκαιρία με αφορμή και αυτή την κουβέντα που είχαμε. Όσοι ενδιαφέρεστε, να εγγραφείτε στα τμήματα kickboxing του συλλόγου, του Άρη, ο οποίος έχει ρίξει αρκετά μεγάλο βάρος στο άθλημα αυτό, στις πολεμικές τέχνες. Είναι, όπως ακούσαμε τον Πέτρο να λέει, και εκτόνωση και εκγύμναση και κάτι διαφορετικό. Καλό το ποδόσφαιρο, καλό το μπάσκετ και το βόλεϊ, τα τρία πιο διαδεδομένα αθλήματα. Αλλά υπάρχουν και άλλα με τα οποία μπορείτε να στείλετε τα παιδιά σας να ασχοληθούν, να αθληθούν, να ξεκινήσουν από μικρή ηλικία να μπαίνουν στα κανάλια του αθλητισμού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που ήσουν εδώ. Μας έκανες έτσι την τιμή να έρθεις στο στούντιο για να μιλήσεις και για σένα αλλά και για το άθλημα που σου αρέσει τόσο πολύ. Και καλή επιτυχία το Σάββατο στους αγώνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω όλους εκεί. 7 Φεβρουαρίου, 5 η ώρα ανοίγουν οι πύλες, πύλη Αξιού. 7 θα έρθουμε εμείς. Ελάτε, θα δούμε πρώτα τη νίκη μες στο στούντιο. Εσύ νίκη του ξέρουμε τι ώρα θα... Δεν ξέρουμε, όχι. Δεν ξέρουμε ακόμα. Παιδιά, μετά τις 7 θα παίξει. Για να μην το χάσουμε, μην έρθουμε εκεί. Μετά τις 7 θα παίξει ο Πέτρος, γιατί θα δούμε το μάτς πρώτα. Ωραία, θα κερδίσουμε. Και μετά τις 7 θα έρθουμε όλοι μαζί εκεί πέρα, κανονικότατα, για να παρακολουθήσουμε και τη νίκη του Πέτρου. Ένα παιχνίδι, ναι. Είναι 30 αγώνες νομίζω. Α, 30. Ναι, για να χωρέσουν όλοι πρέπει να παίξετε από ένα αγώνα. Ναι. Ή 30 αγώνες ή 30, δεν θυμάμαι καλά, ή 30 αθλητές, κάτι τέτοιο. Πάντως οι λάτρες του αθλήματος νομίζω θα το ευχαριστηθούν. Αξίζει σίγουρα, τον κόπο. Σίγουρα, δηλαδή, είναι τα 13 ευρώ αξίζουν τον κόπο. Για 30 αγώνες όταν μας λες, αξίζει τον κόπο. Ναι. Να έρθετε και να το παρακολουθήσετε. Πύλη Αξιού είπαμε. Ακριβώς. 7 του Φλεβάρι. Ευχαριστούμε πολύ.